day 2, την πρώτη μέρα έφυγε, τώρα μόλις έχουμε ξυπνήσει. Πες τα μαλάκα, χειμερίζουμε. Άντε να πάμε να πάρουμε καφέ τώρα. Μου είπανε παιδιά ότι Σαββατοκύριακο θα γίνεται της πουτάνας. Και από το δρόμο και από παντού. Η αρχή έχει πάρα πολύ κίνηση. Βέβαια, εντάξει δεν λέω και τίποτα. Από εδώ πήγα χθες. Ωραίος δρόμος. Απλά έχει σποτάκια ρε παιδιά. Να κάτσω πιο το καφεδάκι. Δεν είναι αφορά να πάω και από εδώ μέσα. Ε, γιατί όχι. Στο μεταξύ εδώ είναι όριο. Το μηχανάκι πώς θα το γυρίσω, ρε μαλάκι. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ωραία είναι εδώ. Το μηχανάκι πώς θα το γυρίσω μετά, ρε μαλάκι. Καλά, εγώ έχω πλάκα. Ωραία ήρθα μέχρι εδώ. Το μηχανάκι πώς γυρνάει μετά, ξαναλέω. Πανέμορφα. Πανέμορφα. Μπορώ να πω. Πολύ ωραία. Δηλαδή και όλο το τοπίο εδώ πέρα και μηχανέ και αυτό εδώ πέρα, ναι. Πανέμορφα. Μου είναι πανέμορφα. Μέχρι στιγμής θέλω να ευχαριστήσω με όποιο παλιγαράκι έχουμε βρεθεί και έχουμε κάνει παρέα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αράξει, έχουμε κάνει και με κάποιους κάναμε και βολτούλα, με τα μηχανάκια. Έχω περάσει μέχρι στιγμής καταπληκτικά. Και αυτά που έχω κάνει μόνος μου και αυτά που έχω κάνει με τα παιδιά που τα έχω γνωρίσει εδώ. Και τώρα θέλω να πάω για μπάνιο από εδώ σε ένα μέρος που πήγα και χθες. Εδώ είδα, δεν είναι μακριά, βλέπετε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς είναι η τέτοια. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η παραλία. Εντάξει, δεν έχει και πολύ. Δεν έχει και πολύ κύμα. Αλλά πάμε εδώ ντουράδα τώρα. Duro.
Δηλαδή και αύριο μέρα είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αύριο θα μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να μην είμαστε τόσο παραλιακά. Τώρα προς το παρόν θέλω να πάω έτσι λίγο τρικαβαλέτο, λίγο παραλιακά θέλω να πάω. Επίσης, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας δείξω αρκετά πλάνα με τον drone, γιατί έχω έρθει για διακοπές, δεν θέλω να πάω φυλακή. Καλά, φυλακή δεν πας, αλλά υπάρχουν ποινές και τα λοιπά, έτσι. Δεν θέλω να έχω καμία ποινή, καμία κύρωση τώρα χωρίς λόγο. Αν και το δικό μου είναι κατηγορία α0, 300 γραμμάρια, είναι έως 1 κιλό η κατηγορία η α0, που θεωρητικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς μέχρι και έως 50 μέτρα δεν χρειάζεται ούτε να δηλώσεις τον drone σου, ούτε να υπάρχει κάποιο πλάνο. Απλά πρέπει να μην είσαι σε κατοικημένη περιοχή, εννοώντας, φίλε, να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος κοντά σου, έτσι, να πετάς με συνειδότητα και να μην υπάρχει περίπτωση να γίνεις κίνδυνος για κάποιον συνάνθρωπο σου. Εντάξει, βέβαια πήγα, ρώτησα στο λιμεναρχείο, μου πάνε σε βουνό εδώ πέρα μόνο. Έκανε η παγαβονιά μου, εγώ το έκανα μια μικρή πτυσούλα σε ενδιάμεσο. Έτσι, λίγο ρε παιδί μου, λίγο. Αν και εδώ το νησί Μάγκες έχει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή και ο drone, αντί να είναι σταθερό, έτσι, κάνει παιχνίδια από τον αέρα. Έτσι, δεν πάει πουθενά, αλλά κάνει παιχνίδια από τον αέρα. Τώρα το καλύτερο θα ήταν να είχαμε ένα μεγάλο drone, να είχαμε άδεια, να είχαμε δηλώσει το πτήση και να πετάγαμε όλο το νησί. Στο όμορφο. Να πάμε κάπου βαΐα. Αν έχω λάβει. Άγιοι. Εντάξει, και θεωρώ πως δεν γίνεται ρε φίλε να χαθείς μες στην μέλη. Εγώ είμαι αλλά καλύτερα, δεν βλέπω τι. Ωραία τοπία, πάρα πολύ ωραία, και να μπορείς να βγάλεις πέντε πράγματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο νησί. Από θέμα τώρα, άμα δεν κουστάρει το μαγαζιά και τέτοια, είναι οικονομικά και τα σουβλάκια του, δηλαδή δεν έχουν τεράστια διαφορά με την Αθήνα. Ίδιες τιμές έχει. Θέλω να βλέπουν από τη Θεσσαλονίκη, δεν το καλαμάκι λέω, μάγκες. Δεν το καλαμάκι που μείνει το βαθμό, δεν το καλαμάκι το σκέτο, δεν το καλαμάκι το κλειχτό, το τσιτσέρι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι, δηλαδή και εδώ είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα φιναλάκι προς τα από εκεί επάνω. Εκεί από πάνω μπορώ να πάρω φίλε κάπου, θα ήταν ντουμπάκι. Αλλά έχει ένα δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το κάνω να δεις και λίγο. Όπου μαλάκα του πάνω, να μου πεις. Θες να το κάνω από εδώ δεξιά. Ναι, τώρα παίρνουμε μια ωραία διαδρομή η οποία μετά σκάει στο κομματόδρομο. Θα γελάσουμε, πάμε. Δεν θέλω να πηγαίνω και γρήγορα γιατί δεν τους ξέρω τους δρόμους εδώ και έχει κάτι απότομες τροφές που δεν φαίνονται. Και από ό,τι βλέπετε κάνει και πηγαίνω έτσι λίγο με το μηχανάκι.
πραγματικά πανέμορφα τοπία. Κοιτάξτε εδώ ρε μάγκες, κοιτάξτε τοπία, έτσι. Και όλα αυτά με ένα μηχανάκι και ένα GPS. Αλλά όχι ότι και άμα δεν βάζεις GPS, ότι θα χαθείς στην Έγινα, έτσι. Δεν χάνεσαι. Με 30 και λέει 70. Να δούμε και λεφτό. Εδώ έτσι όπως πάμε. Τώρα άμα το πάμε όλη ευθεία ευθεία θα μπούμε μέσα από χωματόδρομο. Θα πάμε λίγο με το GPS. Γι' αυτό πρέπει να βάλετε μια βάση εδώ μάγκες. Εδώ μπαμ. Θα το βλέπετε just. Και άμα πάω από εδώ δεξιά μετά με βγάζει. Βγάζει πίσω από εκεί. Δεν γαμνιέται, ξέρω εγώ. Λέτε να πάμε. Από πού να πάμε τώρα. Πάμε παριστερά. Γιατί βγάζει μέσα από το βουνό. Πάμε παριστερά μέσα, θα είναι καλύτερα πιστεύω. Το χάρτη βέβαια από εκεί μέσα δεξιά το γράφει σαν χωματόδρομο. Αλλά εντάξει. Τα αυτοτοπία ρε μάτω. Πόσο τούμπανα, πόσο υπέρβαινα. Μπομπου μαλάκα. Είναι ωραία εδώ. Έτσι, τέτοια πού να τα βρεις αυτά. Κοντά στη Νίκαια. Στη Νίκαια, πού. Στο κολοχωριό στη Νίκαια. Λοιπόν, μια άλλη. Δεξιά. Όλη ευθεία. Όλη ευθεία. Εντάξει, εγώ επιλέγω να πάω λίγο πιο κεντρικά στον δρόμο. Έτσι. Γιατί δεν τους γνωρίζω τους δρόμους καθόλου. Μα λέμε καθόλου, πρώτη φορά έχουμε στη μισή. Και πραγματικά ήδη έχω κάνει αρκετά χιλιόμετρα πάνω στη μισή. Στην Αθήνα βάζω βενζίνη ανά 2-3 μέρες παίζει, φίλε. Γιατί δεν έχω τόσο μεγάλες αποστάσεις. 2,5 φορές ήρθα βασικά με. Βασικά με 3 τέταρτα ντεπόζιτου έβαλα και ξαναέβαλα. Έβαλα και ξαναέβαλα. Σούπερ.
πραγματικά είναι τόσο υπέροχα. Τόσο υπέροχα. Πω, πω, κοίτα εδώ ρε μαλάκα, κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Πώς να μην βγάλεις φωτογραφία εδώ ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα. Πω, πω. Δείτε εδώ ρε μαλάκα, δείτε εδώ ρε φίλε. Δείτε εδώ ρε μαλάκα. Πόσο υπέροχα είναι ρε φίλε. Είναι υπέροχα, εκεί πάνω να μου να σηκώνα τον ντρόουν. Γαμώ ρε πούστα.
θεωρητικά θα πάρω όλο τον δρόμο αυτόν εδώ, όλη ευθεία. Θα βγω κοντά στην Αίγινα, στο κέντρο της Αίγινας, στο λιμάνι. Επίσης, παιδιά, σας δείξω ότι έχω κάνει στο παπούτσι μου εδώ τις τροφές. Από δεξιά δεν μπορώ να το ξύσω γιατί είναι και πάνω στο πατάκι. Αλλά από εδώ από αριστερά το γαμίσει. Έχω πάθει όλα, κοιτάω δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω τίποτα. Ωραία τοπία, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και είναι και σωστή διαδρομή, είναι ωραία διαδρομή αυτή που διάλεξα. Γιατί περνάμε τώρα, βέβαια δεν ξέρω πόση μνήμη έχω μέσα στην κάρτα. Όσο τραβήξει ρευμάκι, τι να κάνω. Και τα ηλιακά πάνω. Φωτοβολταϊκά, όπως μου το πείτε εδώ. Κάτσε, τώρα γυρνάω ρε, στην επιστροφή είμαι. Δεν θα πάω απευθείας στο ξενοδοχείο. Ποιο είναι το εκκλησάκι? Ναι. Οκ. Έγινε. Έλα, θα τα πούμε. Και κάπως έτσι περιηγήσε ρε παιδί μου στην Αίγινα με το GPS-άκι σου. Χαλαρά, όμορφα και ωραία. Και πας χαλαρά. Εδώ μαλάκα είναι στενά και γάμα. Δηλαδή, σαν τη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα λέει κάτω στενά έχει. Είδα κάτι σε μια τώρα.
Δόξα τω Θεώ, έχω φρένο. Δηλαδή, άμα το ζωήσω με την ανάγκη, σταματάει. Δόξα τω Θεώ, ότι έχω φρένο. Γιατί εδώ δεν είναι καλό. Να το ξέρετε. Τώρα από εδώ πώς είχαμε πάει. Θα μου κάνει αριστερά, εδώ αριστερά. Και τώρα ήρθαμε πίσω στο λιμανάκι. Ήρθαμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Το βγαλές? Όχι, άλλο είναι. Τι άλλο είναι? Έλα, πού είστε? Α, σας είδα, σας είδα. Κάτσε να δω κάτι. Πρόσω μόνο το κράνος μη φύγει. Αυτό καλύπτει. Αν το πάρεις το μηχανάκι βέβαια. Ωραία, να το πάρω εγώ το μηχανάκι. Είχαμε ένα προβληματάκι, αλλά το λύσαμε, μπορώ να πω, το προβληματάκι. Οπότε τώρα πάμε προς τα πίσω ή στο ξενοδοχείο, να πάμε να κάτσουμε μέχρι να ετοιμαστούμε για τα παιδιά, να βγούμε λιγάκι προς τα έξω. Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι ένα από τα κλαμπάκια της Αίγυπνας. Εντάξει, χαλαρό χαβαλέ έχει. Κάτι γιατί εδώ είναι λίγο. Λοιπόν, και τώρα βλέπετε βράδυ βέβαια τη Τιεμάρα. Είπα να κάτσουμε λίγο παραλιακά, ρε παιδί μου, τώρα χαλαρά όμως, ωραία. Εδώ χαλαρά έχει πετραδάκια, εδώ χαλαρά, κόψε. Λοιπόν, παιδιά, ένα πανέμορφο νησί έγινα. Το προτείνω σε όσους θα θέλατε και βρίσκεστε κοντά να το επισκεφτείτε. Τα εισιτήρια του να πας και να έρθεις πραγματικά είναι τσάμπα. Τώρα η ώρα πρέπει να είναι 5 και το
πρωί. 5. Δεν ξέρω, θα σου πω ψήματα. Λογικά πρέπει να είναι 5 η ώρα. Πέντε και δέκα, παιδιά. Πέντε και δέκα είναι η ώρα. Και βολτάρουμε στην πανέμορφη Αίγινα. Τέτοια ώρα έχει δροσιά, πραγματικά είναι πανέμορφο έτσι για να κάνουμε βολτούλα, να πάμε έτσι χαλαρά και όμορφα. Δεν νομίζω να... Όχι, μέχρι εδώ και λίγο πιο κάτω, σε μέρα έχω φτάσει. Εδώ να κάτσουμε λίγο και με το TTM να φαίνεται λίγο, να φαίνεται λίγο μπροστά ο δρόμος. Απλά τώρα είναι και στροφές, εντάξει, θα τον αφήνω να παίρνει τη γραμμή του όπως θέλει, να μην τον ενοχλώ. Αχ, τι ωραία που είναι ρε φίλε. Τι ωραία που είναι ρε φίλε, αλήθεια. Κοίτα, βάζω τα χειρίτα. Αναγκαστικά ξέρω εγώ τσουλάει τον μηχανάκι πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Εδώ πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά στο μαραθώνα, αν τα λέω καλά, έτσι. Λοιπόν, επίσης έχω να πω ντόπιοι εδώ πέρα, ντόπια παλιγαράκια που βρέθηκα, πολύ καλά παλιγαράκια. Σας ευχαριστούμε για την άμεση, για το άμεσο feedback που στείλατε μήνυμα να βρεθούμε, που αράξαμε, τα είπαμε, ελπίζω και εσείς να γουστάρατε. Έτσι, γιατί πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι. Δεν έχει να λέει τίποτα, τι είμαι. Ό,τι είστε και εσείς είμαστε και εμείς μαγκές, να το ξέρετε. Το ότι κάνουμε αυτή τη μαλακία εδώ πέρα δεν έχει να λέει τίποτα. Και έτσι το βλέπω εγώ, έτσι. Μην τα βγάλω λεφτά που φέρω εδώ επαγγελματικά. Μακάρι, αλλά η δουλειά μου είναι να ψήνω. Να ψήνω ψάρια. Να δούμε τι θα δούμε και πού θα πάμε. Τέσσερα χιλιόμετρα έχει βενζινάδικα από εδώ. Λοιπόν, εντωμεταξύ ακόμα ψάχνουμε έτσι ένα μέρος να κάτσουμε, να κατέβουμε κάτω, να καθίσουμε λίγο παραλιάτι. Πού θα πάει, θα το βρούμε. Μάλλον, μάγκες μου, κάπου εδώ θα κλείσει το σημερινό βλογκάκι από την Αίγινα. Αν και δεν ξέρω, θα τραβάω μέχρι να κάτσουμε, παιδί μου. Απλά δεν μπορώ να κάθομαι να μιλάω. Πρέπει να έχω το νου στον δρόμο γιατί από εδώ και κάτω είναι απάτητα. Δεν τα έχω ξανά έτσι. Και είναι και λίγο περίεργο το δρόμο. Οπότε θέλει λίγο να έχει. They say you're not.